Ποια συστήματα μπορεί να είναι τα καλύτερα, αυτά που μειώνουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, μπορεί να προσαρμοστούν καλύτερα στις συνθήκες έλλειψης νερού και αυξημένης θερμοκρασίας, και αυτά που χρειάζονται μικρότερες ποσότητες νερού. Από αυτά που έδειξα προηγούμενα, βλέπετε με αυτό το πίνακα, από ό,τι ακριβώς λέει, ότι το παραδοσιακό, αυτό που έχουμε εδώ δηλαδή, έχει τη μικρότερη απόδοση στην ατμόσφαιρα σε διοξίδιο του άνθρακα. Για τη συμβατική καλλιέργεια μιλάω πάντα, έτσι. Η πυκνή φύτευση πάει υπερδιπλάσιο, 6,24 κλπ. Τα νούμερα απλώς έτσι, οι μονάδες δεν έχουν τόσο σημασία. Και η υπέρπυκνη που έδειξα τελευταία, που φτάνει και τα 780, δηλαδή τριπλάσια παραγωγή διοξιδίου του άνθρακα ένα στρέμμα, έτσι για να το κατανοήσουμε. Και αυτό επίσης το στοιχείο που αφορά την κατανάλωση νερού στα τρία βασικά συστήματα. Βλέπουμε εδώ ότι οι ανάγκες αρδευτικού νερού σε αυτό τον ελαιόνα που έχουμε εμείς είναι 100 κυβικά μέτρα ανά στρέμμα, στην πυκνή φύτευση 300 και στην υπέρπυκνη 500. Άρα δεν χρειάζεται να πούμε ποιο είναι το συμπέρασμα εδώ. Ο παραδοσιακός ελαιόνας πρέπει να διατηρηθεί. Είναι ο μόνος που μπορεί να ανταποκριθεί σε συνθήκες έλλειψης νερού και υψηλών θερμοκρασιών. Και περνάω στις... να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά, είπα να αλλάξουμε λίγο την καλλιεργητική τεχνική. Ορισμένα πράγματα τα είχα πει σε άλλη ομιλία στα Κούτρουφα νομίζω, και είδα εκεί τους παραγωγούς να αντιδρούσανε, γιατί έχουν μάθει να κάνουν κάποια καλλιέργεια και να τη βλέπουν, αλλά δεν είναι πάντοτε όμως το καλύτερο. Υπάρχουν νεότερες έρευνες που οδηγούν σε αυτά που θα σας δείξω. Εντάξει, για το κλάδεμα πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε χρόνο πρέπει να γίνεται, γιατί έτσι βοηθάει το δέντρο να αναπτύσσει καινούρια βλάστηση και να μειώνει και την παρενιαυτοφορία. Εντάξει, δεν θα τα πω αναλυτικά για το κλάδεμα. Περνάω στη διαχείριση κλαδεμάτων, που είναι ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα στην περιοχή και όχι μόνο. Λέω όχι κάψιμο, γιατί, και το δικαιολογώ, δημιουργεί εκπομπές αερίων θερμοκυπρίου, διοξίδιο του άνθρακα και όχι μόνο. Εκπομπές τοξικών αερίων. Καταστρέφουμε υλικά που δημιουργήθηκαν από αυτά που ξοδέψαμε, με τη λίπανση και με το νερό που προσθέσαμε. Απώλειες οργανικής ουσίας και θρεπτικών στοιχείων. Επιμολυντές στο ελαιόλαδο και την ελιά, ειδικά όταν καίμε τα κλαριά, μια άλλη κακή συνήθεια, όταν μαζεύουμε τις ελιές. Αυτά τα βρήκανε τώρα στο λάδι. Έτσι, είναι υδρογονάνθρακες κλπ. Με αποτέλεσμα μπορεί να χάσουμε και εξαγωγές για ορισμένες χώρες. Ωφέλιμοι τρόποι διαχείρισης υπάρχουν πάρα πολλοί. Θρηματισμός με τη χρήση καταστροφέα και εφαρμογή στο έδαφος. Εναλλακτικά θρηματισμός με ειδικό μηχάνημα θρηματιστή και διασκορπισμός αυτών των πυρομιδίων στο έδαφος. Με αυτούς τους τρόπους τι πετυχάνουμε? Μείωση υλικογόνων αερίων στην ατμόσφαιρα. Αυξάνουμε την οργανική ουσία και τα θρεπτικά στοιχεία στο έδαφος, όχι άμεσα, αλλά μεσολαβούν διάφορες διαδικασίες μέσα σε ένα χρόνο κλπ. Και αύξηση της γονιμότητας, και έχω υπογραμμίσει και τη συγκράτηση της υγρασίας του εδάφους. Έχουν γίνει μετρήσεις σε αυτά, δεν τα λέμε έτσι. Όταν εφαρμόσουμε αυτά, το νερό που συγκρατείται στο έδαφος είναι πολύ μεγαλύτερο, από τις βροχές δηλαδή, σε σχέση με αυτό που οργώνουμε ή φρεζάρουμε. Άλλοι τρόποι είναι θρηματισμός και κομποστοποίηση με άλλα υλικά, αυτά είναι πιο δύσκολα θέματα, αλλά σιγά σιγά θα πρέπει και αυτά να τα βλέπουμε. Για παράδειγμα, δημιουργεί ο κομπόστας με φύλλα και υγρά απόβλητα από ελαιουργία, μαζί με αυτά που κόβουμε από τα αλλιόκλαρα. Παραγωγή βιοάνθρακα, θα μας μιλήσει ο επόμενος ομιλητής για αυτό το θέμα, γι' αυτό δεν θα σταθώ εδώ, και αυτό είναι παραγωγή βιοαερίου. Διαβάζουμε τελευταία επιστημονικές μελέτες που μπορεί με κατάλληλη τεχνολογία να παράγουμε βιοαέριο από τα κλαδέματα, όχι μόνο της ελιάς, γενικά, έτσι. Και να λύνουμε και ένα μέρος, αν όχι όλο το πρόβλημα, αυτό που αντιμετωπίζουμε σήμερα, της ενέργειας. Και παραγωγή βιομάζας, οι pellets. Περνάω στην αντιμετώπιση των ζυζανίων, έτσι. Καλό είναι να αποφεύγουμε τα οργώματα και τα φρεζαρίσματα, γιατί καταστρέφουμε μέρος του ριζικού συστήματος, συμπιέζουν το έδαφος, συμβάλλουν στη μείωση της οργανικής ουσίας και της υγρασίας του εδάφους και βοηθά στη διάβρωση των επικλινών εδαφών. Θα δείτε μια εικόνα μετά.
αποφυγή χρήσης ζανιοκτώνων, γιατί συμβάλλουν στη ρύπανση του εδάφους και των υπόγειων νερών, μπορεί να προκαλέσουν τοξικότητες σε φυτά και τον άνθρωπο, διατάραξη φυτικής και μικροβιακής βιοπικιλότητας. Αυτό είναι σημαντικό για το έδαφος. Εντάξει, θα μου πείτε, δεν θα βάλουμε. Εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις, επειδή είναι και οι συνάδελφοι εδώ γεωπόνοι που λένε και αυτά, θα τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Εντάξει. Εδώ βλέπουμε μετά από όργωμα πώς έχει δημιουργηθεί. Βλέπετε πάνω την εικόνα το όργωμα και κάτω πώς έχουν γίνει τα αυλάκια από τη βροχή. Ωφέλιμοι τρόποι είναι καταστροφή των ζυζανίων πάλι με καταστροφέα ή κοπή των ζυζανίων με χορτοκοπτικά. Αυτό ευτυχώς το βλέπω εφαρμόζεται αρκετά στην περιοχή. Σπορά φυτών κάλυψης με κατεργασία του εδάφους, με μικρή κατεργασία, συγγνώμη. Εφαρμογή φυτών χλωρής λίπανσης με ενσωμάτωση. Και αν δεν θέλουμε να κάνουμε ενσωμάτωση, μπορούμε να κάνουμε απλώς κοπή και να τα αφήσουμε πάνω στο έδαφος. Βλέπουμε εδώ διάφορα παραδείγματα σε εικόνες, εφαρμογή χλωοτάπητα. Ο χλωοτάπητας είναι δύσκολο για την περιοχή μας, γιατί πρέπει να έχεις νερό αρκετό να ποτίζεις. Εδώ βλέπουμε κοπή ζυζανίων και τεμαχισμό κλαδιών. Εφαρμόζονται σε ορισμένες περιπτώσεις εδώ στην περιοχή. Δίπλα, που είναι το γενικότερο, είναι κάψιμο κλαδιών και εφαρμογή ζενιοκτώνων, που είναι το συμβατικό. Το δίπλα εδώ μπορεί να το θεωρήσουμε αειφορικό σύστημα, όπως γράφω πιο κάτω. Εδώ είναι η διαχλωρή λίπανση, επίσης άλλος τρόπος για να βελτιώνουμε την γονιμότητα του εδάφους και να αυξάνουμε την οργανική ουσία. Πάω στη λίπανση. Εδώ γίνονται και εδώ πολλά λάθη, γιατί δεν εφαρμόζουμε το σωστό τρόπο, που είναι να κάνουμε φυλοδιαγνωστική και ανάλυση εδάφους και με βάση αυτών, με βάση τις αναλύσεις αυτές, να δούμε ποια θα είναι η σωστή λίπανση. Γιατί χωρίς αυτό ή θα βάλουμε πολύ ή θα βάλουμε περίπου αυτό που χρειάζεται ή θα βάλουμε και λιγότερο. Και μπορεί στο θέμα αυτό να οφείλεται εν μέρη και τα προβλήματα της μη καλής καρπόδεσης κλπ. Μπορεί να έχει αλλού έλλειψη, αλλού να έχει υπερβολική ποσότητα ενός στοιχείου. Να βοηθάει και αυτό δηλαδή. Άρα πρέπει να αυξήσουμε την οργανική ουσία με όλους τους τρόπους που έδειξα προηγούμενα και με τα οργανικά λιπάσματα βέβαια, κομποστοποίηση κλπ. Χρήση όλων των υπολοιμάτων των αποβλήτων των ελαιοργείων. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι και όπως είναι να τα αναποθέσουμε μέχρι ενός σημείου, βέβαια οι ποσότητες μπορεί να πάνε στο έδαφος, όχι μόνο στην ελιά αλλά και σε άλλες καλλιέργειες. Αλλά υπάρχουν και πολλοί τρόποι επεξεργασίας των αποβλήτων αυτών, ούτως ώστε να γίνουν αρκετά καλά, χωρίς να έχουν τοξικότητα δηλαδή και να εφαρμοστούν στη καλλιέργεια. Ποια είναι η σημασία της οργανικής λίπανσης, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντική, αυξάνουν την ικανότητα συγκράτησης του νερού, την αντοχή στη διάβρωση, καλύτερο αρισμό και διευκόλυνση διείσδυση των ριζών και του νερού, άρα έχουμε καλύτερη λειτουργία του ριζικού συστήματος και βελτίωση των συνθήκων ανάπτυξης των μικροοργανισμών, γιατί το έδαφος δεν είναι κάτι νεκρό. Υπάρχουν μικροοργανισμοί και αν δεν δραστηριοποιούνται αυτοί, το έδαφος δεν μπορεί να είναι γόνιμο. Και αποτροπή βέβαια έκπληξης θρεπτικών στοιχείων. Η οργανική ουσία συγκρατεί και τα θρεπτικά στοιχεία και τα αποδίδει σιγά σιγά αργότερα. Το πόντισμα εδώ είναι το μεγάλο μας πρόβλημα, γι' αυτό μπορούμε να μιλάμε ώρες, αλλά θα το συντομεύσω πολύ. Πρέπει να προσέχουμε να κάνουμε οικονομική αξιοποίηση, οικονομικότερη αξιοποίηση του νερού, ορθολογική άρδευση. Καλό θα είναι να περάσουμε και στο σύστημα των σταγόνων, αντί με τα μπέκ. Ρώτησα ειδικούς και μου λένε ότι με το μπέκ έχουμε απώλειες που φτάνουν από το 30 έως και 50%. Λέμε εμείς ότι βάλαμε, ας πούμε, 2 τόνους, ξέρω εγώ, την ώρα, από αυτά μπορεί το δέντρο να πήρε το μισό. Εντάξει, ειδικά όταν ποτίζουμε και το καλοκαίρι με υψηλές θερμοκρασίες. Έλεγχος αρδευτικού συστήματος για να μην έχουμε απώλειες. Πόντισμα ανάλογα με τις ανάγκες των δέντρων και αποφυγή υπεράρδευσης, γιατί εξαντλούνται οι πηγές, δεν είναι ανεξάντητες. Πρόσφατα ένας μεγάλος παραγωγός μου είπε ότι είχε 2 γεωτρήσεις, η μία τους στέρεψε από υπεράρνηση. Εντάξει. Και βέβαια μπορεί να έχουμε και είσοδο αλατούχων νερών. Εφαρμογή ελληματικής άρδευσης, θα σας δείξω τι είναι αυτό, και αξιοποίηση των υγρών αποβλήτων.
δημιουργία αποθηκών νερού και τις βροχές. Αυτό είναι ένα θέμα που ο Δήμος και η Περιφέρεια πρέπει να το δει. Είναι πολύ σημαντικό. Παλιότερα υπήρχαν ιδέες για να κάνουμε φράγματα. Χάθηκαν χρήματα. Δεν θέλω τώρα να μπω σε λεπτομέρειες. Τα ξέρουν πάντως στο Δήμο και ο κύριος Καραχάλιος που είχε και την τότε την μελέτη. Είχε γίνει μελέτη, είχε χρηματοδοτηθεί, αλλά ποτέ δεν έγινε το έργο. Λοιπόν, εδώ βλέπετε ποια είναι η λιματική άρδευση. Τι σημαίνει αυτό? Αντί να βάλουμε το 100% της ποσότητας, βάζουμε λέει λιγότερο, 30% λιγότερο. Οπότε κάνουμε οικονομία νερού, χωρίς να μειωθούν πολύ η παραγωγή μας. Μειώθηκε λίγο. Βλέπετε εδώ ήταν 38 κιλά ένα δέντρο, στην ελληματική άρδευση ήταν 34 και στη μη άρδευση ήταν 24. Από τα πειράματα που είχαν γίνει, στην Κρήτη είχαν γίνει αυτά. Έτσι. Και η περιεκτικότητα σε λάδι αυξήθηκε όμως σε αυτά που πήραν λιγότερο νερό. Οπότε μπορούμε και αυτά τα θέματα να τα δούμε. Οι ανάγκες τώρα σε νερό άρδευσης είναι ενδεικτικά αυτά που σας παρουσιάζω. Πρέπει να μιλήσουμε άλλη μία φορά μόνο για το νερό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Είναι από κυμαίνεται από 50 κυβικά στα αμμώδια εδάφη, στα αργυλώδη, τα σκληρά εδάφη που είναι τα περισσότερα ίσως εδώ, φτάνουν μέχρι και 100 κυβικά μέτρα αναστρέμα το χρόνο. Έτσι. Το χειμερινό πότισμα το εφαρμόσαμε εδώ, πράγματι χρειάζεται όταν έχουμε κάτω από τα 400 χιλιοστά βροχής μέχρι το Φεβρουάριο, πρέπει να ποτίσουμε Φεβρουάριο και Μάρτιο. Και από ό,τι κατάλαβα, ορισμένοι που ποτίσανε μπορεί να είχαν και καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά την καρπόδεση. Εδώ βλέπουμε στον πίνακα αυτόν ποιες είναι οι ημερήσιες ανάγκες. Οι ελιές, το ξέρετε όλοι, οι τραπέζιες, οι βρόσιμες έχουν μεγαλύτερες ανάγκες. Μεγαλύτερες ανάγκες είναι το καλοκαίρι, φαίνεται αυτό, είναι περίπου 50 λίτρα την ημέρα, ενώ στις βρόσιμες είναι από 80 έως 100 λίτρα την ημέρα. Και ανάλογα προσαρμόζουμε και το πότισμα. Αντιμετώπιση εχθρών και ασθενειών, δεν θα πω πολλά σε αυτά. Θα δείξω ένα πολύ σύντομο μετά όταν τελειώσω του κυρίου Περδίκη για το δάκο. Έχει όμως σημασία γιατί συνδυάζεται και με το βιοσπόριο. Για τη συλλογή θέλω δύο λόγια, θέλει προσοχή. Πρέπει να αρχίσουμε να αποφεύγουμε τα βενζινοκίνητα ραβδιστικά, γιατί προκαλούν μόλυνση στο ελαιόλαδο, πάλι αυτό που είπαμε τους επιμολυντές, αποφυγή κλαδέματος με βενζινοπρίωνα την ώρα της συλλογής. Έτσι, αν κάνουμε το κλάδωμα κανονικό, δεν θα χρειάζεται τότε. Και όχι κάψιμο των κλαδεμάτων, το είχαμε τονίσει αυτό. Ο λόγος για όλα αυτά είναι ο κίνδυνος με επιμολυντές. Τώρα, άλλοι τρόποι αντιμετώπισης, και κλείνω αυτό το θέμα της κλιματικής αλλαγής, αυτό είναι θέμα των ερευνητών. Πρέπει να βρούμε ποικιλίες ελιάς ανθεκτικές από αυτές που ήδη έχουμε. Ορισμένες αντέχουν περισσότερο στην έλλειψη νερού, ειδικά και στις υψηλές θερμοκρασίες, και δημιουργία νέων ποικιλιών. Πάλι, επαναλαμβάνω, αυτά είναι θέματα των ερευνητών. Ήδη στην Κρήτη μελετούν και τα δύο αυτά θέματα και ελπίζουμε να έχουν και καλά αποτελέσματα. Και ενημέρωση όπως κάνουμε τώρα. Λοιπόν, εδώ θα το προσπεράσω αυτό και να κλείσω. Εδώ είναι από πολυετή πειράματα. Βλέπετε εδώ το συμβατικό. Συμβατική καλλιέργεια με χημικά λιπάσματα κτλ. Εδώ είναι το αειφορικό σύστημα όπου χρησιμοποιεί το κόμποστ για λίπανση και τα κλαδέματα εδώ τα σπάζει και τα αφήνει στο έδαφος. Ποια ήταν τα αποτελέσματα, και αυτό είναι το τελευταίο που θα σας δείξω. Το αειφορικό αύξησε την παραγωγή πάρα πάνω από το διπλασίασε. Έτσι. Μείωσε, όχι απλώς μείωσε, αφαίρεσε διοξίδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα, γιατί με τα υλικά αυτά που κλαδεύουμε και τα εναποθέτουμε στο έδαφος, προσθέτουμε άνθρακα στο έδαφος. Αντίθετα, η συμβατική καλλιέργεια, επειδή τα καίμε και τα υπόλοιπα που κάνουμε, πρόσθεσε 10 κιλά διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, έτσι, ανά χιλιόγραμμο τυποποιημένου ελαιολάδου. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Με αυτό τελείωσα το πρώτο μέρος. Για 5